Λοιπόν, μέλος Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ο πρόεδρος των Αγροτών της Βιωτίας, ο Γιάννης Οβάγκος, ένας τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κουλαδάκη. Να είσαι καλά. Την καλημέρα και σε εσένα. Εδώ ακούω ότι υπάρχει ένα ζήτημα που δεν μπορείτε να κανονίσετε να πάτε σε ραντεβού με την κυβέρνηση. Γιατί θέλετε να τους δείτε, είναι πρόθυμος ο Αραχοβίτης, αλλά δεν μπορεί να φέρει τους άλλους υπουργούς όλους μαζί και κάτι τέτοια. Πώς έχει το πράγμα να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι? Πολύ ψιλομύτα μας βγήκε η κυβέρνηση, κύριε Κουλαδάκη. Ναι. Δεν δέχεται να μας συναντήσει. Ναι. Βέβαια είναι ψιλομύτα γιατί έχει πλούσιο μπαμπά, τον κύριο Σόρο. Αλλά σημασία είναι ότι παρακαλάμε εδώ και 15 μέρες να τους δούμε, τους ανθρώπους αυτούς που γυρνάνε με ένα μαχαίρι από πίτα σε πίτα και κόβουν κάθε Σαββατοκύριακο. Και τους αγρότες δεν μπορούν να τους συναντήσουν. Στάσω ένα λεπτάκι. Στάσω ένα λεπτάκι. Γιατί εγώ άκουσα από την πρώτη μέρα που βάλατε το αίτημα, τον κύριο Αραχοβίτη, τον υπουργό σας δηλαδή, να λέει: παιδιά, ελάτε όποτε θέλετε. Είμαι πρόθυμος. Αύριο, ελάτε. Ξέρεις, μοιάζει λίγο οξύμορο το να λέει ο άλλος ελάτε. Και δεν είναι καθόλου. Πήγαν πριν ένα μήνα. Ναι. Τον είδαμε. Του θέσαμε τα αιτήματα. Όχι ότι δεν τα ήξερε. Σαν πρόφαση, σαν δικαιολογία, λέει: θα πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Υπουργό Οικονομία. Πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Υπουργό Εργασία. Αυτά είναι αρμοδιότητα, πρέπει να τα δει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ή ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτά που μου ζητάτε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν πήραμε καμία απάντηση για το καρτέλο στο Βαμβάκι. Θα συνεννοηθώ με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τι αποφασίσαμε? Το πιο απλό πράγμα. Να τους καλούμε να είναι σε ένα τραπέζι απέναντι με όλη την αγροτιά. Και δεν δέχονται. Δεν δέχονται, είμαστε 15 μέρες σήμερα και μείον. Δηλαδή τώρα στάσου, για να το καταλάβω τώρα έτσι. Όπως μας το λες, γιατί και εγώ πάνω κάτω έτσι το είχα φαντάσει. Αυτό που ζητάτε εσείς δεν είναι να κάτσει απέναντί σας, ξέρω εγώ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στάσου να τελειώσω. Γιατί ναι, από ό,τι φαίνεται ο ίδιος του βάζετε τα θέματα και λέει: αυτό δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Εκείνο δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Το άλλο δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Πετάει τα μπαλάκια λοιπόν αριστερά-δεξιά. Πιθανόν να έχει και δίκιο που το λέει, αν δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα. Αλλά εσείς άκρη δεν βγάζετε. Οπότε λέτε: ρε παιδιά, για να κουβεντιάσουμε, πρέπει να κάτσετε απέναντι οι συναρμόδιοι. Πώς είναι οι συναρμόδιοι, ρε Γιάννη? Ακριβώς. Τι το πιο απλό. Τι το πιο απλό να καθίσουμε τρεις-τέσσερις υπουργοί απέναντι. Να προεδρεύει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και να δούμε, να μας δώσουν λύσεις όμως. Προσέξτε κύριε Πουλαδάκη, όχι για να μας κάνουν πολιτικό μασάζι, ψηφίσουμε. Λύσεις μπορούμε να έχουμε σε αυτά τα συγκεκριμένα αιτήματα. Πες μας δύο πράγματα τα οποία θεωρείς ότι θα έπρεπε να έχουν λυθεί χθες, ας πούμε. Γιατί όπως είπα και στην εισαγωγή, εδώ κοντεύει να έχει γίνει παραδοσιακή η κινητοποίηση των αγροτών, ας πούμε, μαζί με τον Αϊβαζίκη. Δεν είναι παραδοσιακή, να σας απαντήσω. Αυτό που λέτε εσείς από το 96 παραδοσιακή, το 96 είχαν 28% αγρότες σε όλη την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή πέφτουμε σε μονοψήφιο αριθμό. Αν ήταν καλά, δεν θα έμεναν. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ο κάθε γονιός δεν θα κρατούσε το παιδί του σε αυτή τη δουλειά. Είναι παραδοσιακή το να φωνάζουμε. Το ζητούμενο είναι ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι κινηματικοί και ερχόντουσαν και μας χτυπούσαν την πλάτη σαν τραχτέρα πάνω και φωνάζανε ότι δεν τα κάνανε καλά οι προηγούμενοι και όταν θα έρθουμε εμείς θα φέρουμε την επανάσταση, θα σκίσουμε τα μνημόνια και εσείς θα ζείτε με χρυσά κουτάλια. Τώρα αυτοί είναι οι άνθρωποι ούτε καν καταδέχονται να μας δουν. Μάλιστα. Αυτή δηλαδή είναι η ειρωνία. Να μην δέχεται αυτός ο άνθρωπος που πριν 3 χρόνια έπινε σίπουρα μαζί. Τώρα που έπιασαν την καρέκλα, έχουν πιάσει μήπω. Εγώ την καταλαβαίνω την τσαντίλα σου και πρέπει να πω ότι τη συμμερίζομαι κιόλας. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο στο ζουμί, στο πρόβλημα. Γιατί όπως πολύ ωραία μας το είπες, μέσα σε μια 20ετία έχει μειωθεί κατά τα 2/3 ο αγροτικός πληθυσμός αυτής της χώρας. Οπότε κάτι δεν γίνεται καλά. Εγώ είπα ένα πράγμα. Ότι εσείς πουλάτε φτηνά και οι καταναλωτές αγοράζουν ακριβά. Άρα τα λεφτά, να το πω έτσι, δεν φτάνουν στην τσέπη σας. Είναι ένα έτσι θέμα. Ακριβώς. Και ούτε σε εσάς μέρα στην τσέπη σας. Σωστό είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή, μέσα σε 4 χρόνια, σε 3,5 χρόνια, έχει πέσει 40% το γάλα, παράδειγμα, κάτω. Με τις κλινοποιήσεις που έχονται καραβιές απ' έξω και δεν μιλάει κανείς. Θα κοιτάξουμε, λέει ο κύριος Υπουργός, να μεγιστοποιήσουμε τους ελέγχους. Πότε, ρε φίλε, το 40% χάθηκε σε 3 χρόνια. Πότε ναι, θα κοιτάξεις εσύ? Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί η ειρωνία και για την κοροϊδία μιλάμε. Το κλέβρι αυτή τη στιγμή, το σιτάρι, το πουλάμε 0,17 και το
και τα 750 γραμμά το ψωμί κάνει 1,70. Θα κοιτάξουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα κοιτάξουν το άλλο. Δεν μπορούν να σκάσουν. Δηλαδή, δεν τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν με την κοινωνία. Μόνο με την καρέκλα και να λένε σχέδια μακρόπνοα και φανταστικά. Η δική σας απάντηση, ας πούμε, για παράδειγμα, στα 17 λεπτά του κιλού, ποια είναι? Τι μπορεί να γίνει, πραγματικά τι μπορεί να γίνει. Στο σιρτάρι, για παράδειγμα, μην μιλάμε γενικά. Γιατί εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μου γράφει ένας φίλος για το αβοκάντο ήδη. Τώρα τι να πω. Στο μόνο που μπορεί να γίνει, να υπάρχει μια κατώτερη εγγυημένη τιμή στο σιρτάρι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτή τα κάνει τεχνητές ελλείψεις και ξεφτιλίζουν την τιμή. Δηλαδή, να υπάρχει μια κατώτερη τιμή, ότι δεν μπορεί να αγοράσει, κύριε Σπούρνα, κύριε Μήλο, κάτω από 25 λεπτά σιρτάρι, κάτω από 30 λεπτά σιρτάρι, για να είναι βιώσιμο και αυτό το αγρότη. Και το μέγιστο κέρδος που μπορεί να πάρει θα είναι 100%. Θα μην είναι 1000%. Ναι. Δηλαδή να μπουν κάποιοι όροι σε μια αγορά. Ελεύθερη αγορά. Εγώ αυτό που λες τώρα, για παράδειγμα, το σκεφτόμουν τώρα που το έλεγες. Το να οριστεί, ας πούμε, ένα πλαφόν δεν είναι ακριβώς ελεύθερη αγορά. Είναι ένα μέτρο προστασίας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Κοιτάξτε. Αλλά... να σας πω κάτι. Τώρα κλείνουμε το δρόμο. Κλείνουμε τον δρόμο, δεν πληρώνονται τα διόδια. Χάνουν οι εταιρείες που έχουν τα διόδια. Ξέρεις τι γίνεται? Ότι εγώ λέει, μου το κλείσει τον δρόμο, δεν μου το κλείσει, εσύ κράτος θα με πληρώνεις ό,τι έκανα την τελευταία μέρα τζίρο. Όσες μέρες και να είμαι κλειστά. Mm-hmm. Από τη μέρα που βγήκαν οι αγρότες. Δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις εταιρείες έχουν κλειδωμένες εγγυημένες τιμές. Σε εμάς, ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, δύο μέτρα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, αδερφέ, τα είπες όλα. Γιατί άλλο ο αγρότης και άλλο ο εργολάβος. Τώρα πάμε στο διατάφτατο σημερινό. Λες εσύ, εμείς θέλουμε να τους δούμε. Θέλουμε να τους δούμε όλοι μαζί, να τους λέμε τα προβλήματά μας, να πάρουμε απαντήσεις, να σκοτώσουμε, να φύγουμε, να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Ραντεβού, να ραντεβού δεν έχει κλειστεί. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν έχει κλειστεί. Τι θα κάνουμε τώρα που μιλάμε, 8 η ώρα το πρωί, δεν έχει κλειστεί τίποτα. Τι θα κάνουμε? Θα κλείσουμε και το πλατήκαμπο, θα πιέσουμε και μπορεί να κατεβούμε και με τα τρακτέρ στην Αθήνα. Όλα είναι ανοιχτά, θα γίνει μια 4 ώρα με την Γενική Συνέλευση και θα αποφασίσουμε. Το ζητούμενο όμως είναι, αυτοί είναι οι άνθρωποι, εάν βρεθούμε, έχουν έτοιμες λύσεις. Μάλιστα. Ένα τελευταίο σου βάζω, γιατί μου το ρωτάει ένας πατριώτης δικός μου, τα Χανιά. Μάλλον δεν μου το ρωτάει ακριβώς, αλλά άμα το διαβάσω έτσι μπορεί να έχει προβλήματα ο άνθρωπος. Θα το μετατρέψω σε ερώτηση. Υπάρχει μαύρη αγορά στα αγροτικά προϊόντα? Δηλαδή προσπαθείτε να τα πουλήσετε μαύρα για να είναι, ξέρω εγώ, αφορολόγητα, για να μην κατσέψεις? Δεν προσπαθούμε εμείς να πουλήσουμε μαύρα. Όταν 82% σου το παίρνει το κράτος, σε οδηγεί στο να πουλήσεις μαύρα. Τι να πω. Να τα λέμε όλα ανοιχτά και ξεκάθαρα. Τι να πω. Όταν το 82% σου το παίρνει από την τσέπη, υπάρχουν περιπτώσεις που θα πουληθούν και μαύρα. Δεν γίνεται να είσαι βιώσιμος με το 82% να σου φεύγει από την τσέπη, από τον τζίρο. Τα είπες όλα, Γιάννη. Και σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό από τα Χανιά, αυτοί οι άνθρωποι αγοράζουν 10 και 12 ευρώ με ένα δέμα τριφύλι και έχουν και το γάλα το πουλάνε 65 λεπτά. Τους έχει ρωτήσει αυτούς τους κτηνοτρόφους που δεν μπορούν να βγει κανένα να φωνάξει τον δρόμο, γιατί έχουν ζωντανά όπου είναι τα μικρά παιδιά και θα ψηφίσουν. Τους ρωτάει αυτούς τους ανθρώπους που από όλη η Κρήτη πεινάει αυτή τη στιγμή. Και εμείς ασχολούμαστε με 5 μεγαλοξενοδόχους και με 5 μεγαλοεργολάβους. Γιάννης Βάκος, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Πολύ σε ευχαριστώ, Γιάννη, για την κουβέντα. Καλά, να σε καλά και την καλημέρα μας εκεί στη Βιωτία.